Καλημέρα. Πρώτον, δεν είμαστε σημερινοί. Δεύτερον, δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει θέσεις για το βιβλίο, για τον πολιτισμό, για την εκπαίδευση, για το πώς η κυρίαρχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων μέσα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 με την περίφημη διαθεματικότητα προχώρησε ουσιαστικά σε ένα σχολείο της δεξιότητας, της πληροφορίας. Είπα αρκετά η προηγούμενη ομιλήτρια, δεν θέλω να σας κουράσω. Άρα οι θέσεις του ΚΚΕ είναι γνωστές. Η πρακτική, οι πρωτοβουλίες στη Βουλή, στην περιφέρεια, στους Δήμους, στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στις παρεμβάσεις στους συλλόγους γονέων, στις ενώσεις και στις ομοσπονδίες, στο μαθητικό και σπουδαστικό κίνημα, όπου παρεμβαίνουμε και δρούμε, έχουμε στη βασική μας αντίληψη το πώς ο πολιτισμός, που μέρος αυτού του κομματιού είναι και το βιβλίο, δεν είναι για λίγους, για εκλεκτούς, πρέπει να είναι υπόθεση των πολλών και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους οικονομίας της αγοράς, κερδοφορίας και όλα αυτά με τα οποία είμαστε αντιμέτωποι και με τα οποία πρέπει να αντιδράσουμε. Η εκλογική αναμέτρηση και στο Δήμο της Αθήνας είναι πολιτική. Εμείς λέμε ότι δεν απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους βουλευτές που συγκυβερνούν, υπουργοί μνημονιακών κυβερνήσεων, που έρχονται είτε της πρώτης είτε της τρίτης σαν υποψήφιοι δήμαρχοι ή αυτοδιοικητικά, όπως ονομάζονται, στελέχη των κομμάτων. Δεν απαλλάσσονται ευθύνης. Η πολιτική τους είναι η πολιτική την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα και όσον αφορά το εισόδημα, τη φορολογία και όσον αφορά τα ζητήματα του Δήμου. Πηγαίνοντας όμως τώρα συγκεκριμένα στα θέματα του Δήμου της Αθήνας και της πολιτικής του στον τομέα του πολιτισμού και του βιβλίου, νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να τα φορτώσουμε όλα στον Καμίνι, στον οποίο αρκετοί από εσάς επενδύσατε, για να μιλάμε καθαρά και ειλικρινά, και τον στηρίξατε. Δεν είναι υπόθεση Καμίνι. Αυτό που είδαμε στο Δήμο της Αθήνας είναι η λειτουργία ενός Δήμου επιχειρηματία, ενός Δήμου που προσαρμόζεται στις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις σε όλους τους τομείς, ενός Δήμου που κάνει δουλειά με τις ΜΚΟ και ιδιαίτερα στο χώρο του πολιτισμού. Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία στην Αθήνα μέσω των Ιδρυμάτων Λάτσι και Νιάρχου ασχολείται, υποτίθεται, και με τα ζητήματα του βιβλίου, ή το παράδειγμα της Αθήνας, παγκόσμια πρωτεύουσα του βιβλίου, με 500.000 που έδωσε ο Δήμος της Αθήνας για αυτή τη δραστηριότητα και που δεν άγγιξε κανέναν μα κανέναν Αθηναίο, πλην ΜΚΟ πάλι, εταιριών και σχημάτων τα οποία έκαναν διάφορα event για να τιμήσουν την παγκόσμια πρωτεύουσα του βιβλίου. Οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και όταν συζητούσαμε οι συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για φιλολογικούς περιπάτους, για σηματοδότηση μιας σειράς μνημείων που έχει η Αθήνα του προηγούμενου αιώνα, που δένονται με τη λογοτεχνία, για να μάθει ο Αθηναίος και το παιδί του Αθηναίου τις γειτονιές που έζησε ο Παπαδιαμάντης, για να μάθει τη σημερινή Δεξαμενή, τη σημερινή Πατάρη του Λουμίδη, τι σημαίνουν μια σειρά σημεία στα οποία δημιούργησαν μεγάλοι λογοτέχνες, να τιμηθούν αυτοί οι λογοτέχνες και να τιμηθούν, εμείς δεν έχουμε καμιά μιζέρια όταν μιλάμε για τέχνη. Να τιμηθεί ο Καραγάτσης, να τιμηθούν μια σειρά ο Ξενόπουλος που έχει γράψει για την Αθήνα. Να τα γνωρίσει αυτά ο Αθηναίος και μέσα από αυτά να καλλιεργείται ένα κλίμα αν θέλετε, γιατί δεν μπορείς να κάνεις όταν την εξουσία την έχουν αυτοί που την έχουν, όταν την κυβέρνηση την έχουν αυτοί που την έχουν, οι αριστεροί που ήρθαν μαζί με την Ελπίδα και που διατήρησαν τα βιβλία της αμάθειας και κυριολεκτικά της
πώς να το πω, της προσπάθειας απέναντι στη γλώσσα μας, διακόρευση θα έλεγα εγώ της γλώσσας, έτσι. Όταν λοιπόν έχεις αυτή την κυβέρνηση, έχεις αυτό το σύστημα, πρέπει να αξιοποιήσεις εχμές, ρογμές, να δημιουργήσεις δυνατότητες ώστε να έρθει ο άλλος σε προσέγγιση, να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Εμείς οργανώσαμε στα πλαίσια του επιστημονικού συνεδρίου που έκανε το ΚΚΕ για την προσφορά στη λογοτεχνία, δύο φιλολογικούς περιπάτους στο κέντρο της Αθήνας, μοιρασμένους, που είχαν μεγάλη επιτυχία. 500-600 άνθρωποι ήρθαν και πήγαμε, περπατήσαμε τις γειτονίες Αθήνας. Καταθέσαμε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με βάση αυτούς τους περιπάτους, να γράψουμε, να σηματοδοτήσουμε ορισμένα σημεία. Εδώ έγινε αυτό, εδώ έγινε εκείνο. Να καλλιεργείται ένα κλίμα σε αυτή την πόλη. Φυσικά αυτά είναι αντίθετα στη λογική τους. Γι' αυτό και πέρασε έτσι παγκόσμια πρωτεύουσα. Γι' αυτό και πέρασε έτσι ντοκουμέντα. Η περίφημη ντοκουμέντα. Που ακόμα δεν έκανε προϋπολογισμό, απολογισμό μάλλον, στο τι έγινε. Γι' αυτό ο Πανδά που έχει την ευθύνη του βιβλίου, του πολιτισμού ευρύτερα, είναι μια επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση η οποία μάλιστα διευθύνεται από τον ίδιο άνθρωπο που διευθύνει και την Τεχνόπολη, την ανώνυμη εταιρεία, με ένα προϋπολογισμό 44 εκατομμυρίων, με αξιοποίηση προγραμμάτων, με εκατομμύρια που παίρνονται σε προγράμματα που δεν αφήνουν καμιά υποδομή στην πόλη, και αυτή η δουλειά δεν αφορά στενά, ξαναλέω, τον Καμίνη, επειδή φεύγει και τώρα οι άλλοι είναι καθαροί. Δεν είναι τυχαίο που ο συνδυασμός του έχει σπάσει στα 3-4. Έχει σπάσει στα 3-4. Έτσι. Τα λέω αυτά γιατί πραγματικά μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Μπορούμε να πάρουμε μέτρα τα οποία θα στηρίξουν όχι γενικά τους εκδότες. Γιατί θέλω να το αναδείξω και αυτό. Δεν είμαστε με όλους τους εκδότες. Το public πρέπει να φορολογηθεί. Και πρέπει να φορολογηθεί με ψηλότερο συντελεστή από αυτόν που ισχύει σήμερα. Και αναφέρω το public σαν, πώς να το πω, σαν ένα παράδειγμα. Γιατί υπάρχει συγκέντρωση στον χώρο του βιβλίου. Άρα λοιπόν η μείωση που προτείνουμε επανειλημμένα του συντελεστή με τον οποίο φορολογείται η επαγγελματική στέγη, άρα και οι βιβλιοπόλες και η εκδοτική οίκη, η μείωση σημαντική που πρέπει να γίνει για να δώσει μια ανάσα, δεν αφορά όλους. Δεύτερο κομμάτι. Έχει μεγάλη σημασία εάν ο Δήμος αντιλαμβάνεται ότι ο Σύνδεσμος Εκδοτών, ο Σύνδεσμος του Σωματείου Βιβλιοπολών, ο Σύνδεσμος Εργαζόμενων στο Βιβλίο, το Σωματείο των Εμποροϋπαλλήλων, οι συλλογικότητες αυτές της πόλης, αυτές είναι για μας οι συλλογικότητες της πόλης, πρέπει να συμμετέχουν στο σχεδιασμό πρωτοβουλειών. Πρέπει να παίρνουν και αυτή την ευθύνη τους. Πρέπει να έχουν χρόνο στο δημοτικό ραδιόφωνο. Πρέπει μια σειρά πράγματα να γίνονται συντονισμένα ώστε να αξιοποιείται μια μεγάλη υποδομή που έχει ο Δήμος της Αθήνας, που την πληρώνουν ακριβά οι Αθηναίοι και η οποία ουσιαστικά είτε δεν αξιοποιείται ή αξιοποιείται στα πλαίσια αυτών των σχημάτων που δίνουν τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε μία ΜΚΟ την οποία τη διαφημίζει η Αμερικάνικη Πρεσβεία, να τη διαχειρίζεται εναλλακτικά τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Που δίνουν το Σεράφιο Κολυμβητήριο στο Ίδρυμα Μποδοσάκη για να το διαχειρίζεται για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Ή που δίνουν το φρουραρχείο σε ΜΚΟ, και εμείς λέμε έχει σημασία και πιανού είναι η ΜΚΟ του συγκεκριμένου ιδρύματος, γιατί αυτά τα ιδρύματα κάνουν και την πολιτική τους. Εσάς δεν σας απασχολεί το γεγονός ότι το Ίδρυμα Νιάρχος έχει διασύνδεση με 70-80 πόσες βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα? Δεν ελέγχονται αυτά, δεν κατευθύνονται? Έχει την ίδια πρόσβαση εσείς ένας από εσάς εκδότης με το τι εκδίδετε, με το πώς προβάλλετε? Θέλω λοιπόν με αυτά να πω, για να μην σας κουράζω άλλο, ότι υπάρχει δυνατότητα με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με συγκεκριμένες θέσεις, ένα να πάρουν ανάσα, γιατί γι' αυτό μιλάμε, να πάρουν ανάσα σήμερα οι εκδότες, οι μικροί, οι μεσαίοι εκδότες, δύο να στηριχθεί η εκδοτική δραστηριότητα, και δεν μπορεί να υπάρχει στήριξη εάν δεν συνδυαστεί το σχολείο,
το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, το ΕΠΑΛ, αν δεν συνδυαστούν αυτοί οι χώροι στους οποίους βρίσκεται η νεολαία της Αθήνας, Έλληνες και μετανάστες μαζί, αν δεν δεις σε αυτούς τους χώρους πώς θα κάνει συνδυασμένες παρεμβάσεις, προγράμματα, ώστε να καλλιεργούνται, να δίνονται ερεθίσματα, να δημιουργούνται όροι δηλαδή ανάσχεσης αυτής της πορείας στην οποία βρισκόμαστε. Είναι κομβικό το θέμα του σχολείου, της εκπαίδευσης και της δυνατότητας που έχει ο Δήμος να αξιοποιήσει τον πολιτιστικό του οργανισμό, να αξιοποιήσει τη δημοτική του βιβλιοθήκη. Γι' αυτό και δεν θα μείνω εγώ αν πρέπει να έχουμε 10-15 παιδικές βιβλιοθήκες σε κάθε γειτονιά. Πρέπει να δημιουργήσεις άλλα ερεθίσματα, να δεις τις σχολικές βιβλιοθήκες, να δεις πώς θα αξιοποιηθεί ο πλούτος που έχει η δημοτική βιβλιοθήκη στο χώρο που την έχουν πάει, στην εξορία, να δεις μια σειρά τέτοιες πλευρές, ώστε να δημιουργούνται ερεθίσματα, μια προσπάθεια ανάσχεσης, μια προσπάθεια, πώς να το πω, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και από θέσεις αντιπολίτευσης στους κυβερνώντες, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όρους ανάτασης, αντίστασης, αλλά και αντεπίθεσης σε αυτή την προοπτική.